Γεια σας φίλες και φίλοι. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, πολίτες του Μενιδίου, η σημερινή σας συγκέντρωση μας δίνει αισιοδοξία και μήνυμα ελπίδας, μήνυμα νίκης. Δεν έμεινε ούτε ένας μήνας. 25 μέρες μένουνε μέχρι τη μεγάλη ανατροπή στις ευρωεκλογές. 18 μέρες μένουνε μέχρι τα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα των τοπικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Στις 18 και στις 25 ψηφίζουμε. Στις 26 τελειώνει το δράμα, το μαρτύριο αυτού του λαού με τα μνημόνια της βαρβαρότητας. Πολίτες του Μενιδίου, λίγες μέρες πριν τις τρεις μεγάλες εκλογικές αναμετρήσεις και μία μόλις μέρα πριν την εργατική Πρωτομαγιά, ημέρα σύμβολο, επέτειο των μεγαλύτερων εργατικών κινητοποιήσεων σε όλο τον κόσμο που καθιέρωσαν τα εργασιακά δικαιώματα, το οκτάωρο, την κοινωνική ασφάλιση, τη δημόσια υγεία, αυτά ακριβώς που μας στερούν, που μας κλέβουν 4 χρόνια τώρα στην πατρίδα μας με τα μνημόνια. Αυτά που ακόμα και σήμερα συνεχίζουν να μας τα στερούν, που κατακτήθηκαν με αίμα, που πάλεψε ο κόσμος της εργασίας να κερδίσει 128 χρόνια πριν από την πρώτη εξέγερση στο Σικάγο και μας τα παίρνουνε με τα μνημόνια της υποτέλειας και της εθελοδουλίας οι κυβερνήσεις, οι ελληνικές κατ' εντολήν της Τρόικας. Σήμερα λοιπόν μία μέρα πριν την επέτειο της Πρωτομαγιάς, παραμονή Πρωτομαγιάς, αποφάσισε η κυβέρνηση, υπακούοντας πιστά στις εντολές της Τρόικας αλλά και των εγχώριων συμφερόντων, να καταθέσει το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα στη Βουλή. Ένα πρόγραμμα που της το έδωσαν έτοιμο, το αποδέχτηκε πλήρως, μόνο το μετέφρασαν φαίνεται στα ελληνικά και το κατέθεσαν με διαδικασίες εξπρές άλλη μια φορά στη Βουλή. Αυτοί που μέχρι πριν λίγες μέρες έβγαιναν με τα παπαγαλάκια τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μας έλεγαν τελείωσαν τα μνημόνια, τελείωσαν τα νέα μέτρα, βγαίνουμε από την κρίση, βγήκαμε στις αγορές, success story η Ελλάδα. Αυτοί μια μέρα πριν την εργατική Πρωτομαγιά κατέθεσαν στην Ελληνική Βουλή ένα νέο μεσοπρόθεσμο σκληρών μέτρων. Και επειδή η πολιτική τους απάτη έχει ξεπεράσει πια τα όρια, το ονόμασταν μάλιστα και χάρτη εξόδου από το μνημόνιο. Διότι έχουν χάσει πια οι λέξεις το νόημά τους σε αυτόν τον τόπο. Η χυδαία προπαγάνδα βαφτίζει έξοδα από το μνημόνιο την παραμονή μας στα μνημόνια και στα βάρβαρα μέτρα τις επόμενες τρεις τουλάχιστον δεκαετίες, διότι αυτό επιθυμεί η κυρία Μέρκελ και το Διευθυντήριο Βρυξελών και Βερολίνου. Λένε έξοδα από το μνημόνιο, ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που είναι πιο μνημόνιο από το ίδιο το μνημόνιο, διότι περιλαμβάνει νέες απολύσεις, διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος, νέες περικοπές σε μισθούς και σε συντάξεις, πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, αποδόμηση και των τελευταίων εργασιακών δικαιωμάτων που έχουν απομείνει. Και είναι απλά προάγγελος ενός ακόμα μνημονίου που έχουν έτοιμο στα συρτάρια και θα καταθέσουν, θα προσπαθήσουν να φέρουν και να ψηφίσουν μετά τις ευρωεκλογές. Όπως ακριβώς κάνανε και τον Μάη, τον Ιούνιο του 2012, όταν έταζαν στον ελληνικό λαό επαναδιαπραγμάτευση, ενώ είχαν στο συρτάρι τους τα νέα σκληρά και βάρβαρα μέτρα, και με ένα απλό ουδής αναμάρτητος ο κύριος Σαμαράς εξήγησε αυτή τη μεγάλη πολιτική του κυβίστηση, την κολοτούμπα μετά τις εκλογές, έτσι και τώρα. Λένε στον ελληνικό λαό, βγήκαμε από την κρίση, τελειώσαν τα μνημόνια, ενώ την ίδια στιγμή φέρνουν μέτρα, ενώ έχουν στα συρτάρια τους ακόμα πιο σκληρά μέτρα για να εφαρμόσουν μετά τις ευρωεκλογές. Όμως, φίλες και φίλοι, πολίτες του Μενιδίου, λογαριάζουν τούτη τη φορά χωρίς τον ξενοδόχο.
Διότι ο λαός μας έχει πια εμπειρία. Διότι ο λαός μας έμαθε τι ακριβώς, ποιο ακριβώς κρυφτούλι, ποια απάτη, ποιο θέατρο παίζουν στις πλάτες του. Και διότι σε λίγες μέρες ο λαός μας, θέλουνε δεν θέλουν αυτοί που μας κυβερνούν, ο λαός μας θα μιλήσει με την ψήφο του, τόσο στις δημοτικές και περιφερειακές, όσο και στις ευρωπαϊκές εκλογές. Και το μήνυμα που θα στείλει θα είναι μήνυμα ισχυρό. Θα είναι μήνυμα ότι τελείωσε πια η ανοχή μας, τελείωσε πια η υπομονή μας. Θα είναι ένα μήνυμα ως εδώ, φτάνει πια, φτάνει στα μνημόνια και στα μέτρα της βαρβαρότητας. Γι' αυτό... ήρθε η ώρα του λαού μας, είτε το θέλουν είτε όχι. Έρχεται η ώρα του λαού μας στις 18 και στις 25 του Μάη. Γιατί αυτός ο Μάης θα είναι ο Μάης του λαού μας, ο Μάης της δημοκρατίας, ο Μάης της αριστεράς και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πολίτες του Μενιδίου, φίλες και φίλοι, έφτασε η ώρα, η οργή και ο θυμός που κρύβουμε όλοι μέσα μας, ο καθένας και η καθεμιά από μας. Είτε πρόκειται για νέους ανθρώπους που βλέπουν το μέλλον τους δυσίωνο στην πατρίδα και αναγκάζονται να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό, είτε για εργάτες που μείναν άνεργοι, για εργαζόμενους ανθρώπους του μόχθου που τα βγάζουν δύσκολα πέρα με μισθούς πείνας και εξαθλίωσης, είτε για συνταξιούχους που η σύνταξή τους έχει γίνει πια φιλοδόρημα και αισθάνονται ντροπή γιατί δεν έχουν να δώσουν κάτι στα εγγόνια τους, είτε για ανθρώπους που μείναν άνεργοι, είτε για μικρομεσαίους επαγγελματίες που έβαλαν λουκέτο στα μαγαζιά τους. Για τον καθένα και την καθεμιά από μας ήρθε η ώρα, η οργή και ο θυμός, η οργή και ο θυμός όλων μας να γίνει πολιτική πράξη, να γίνει πολιτική δράση, να μεταφραστεί σε μήνυμα ισχυρό, σε μήνυμα που θα βγάλουν οι κάλπες και θα εμποδίσουν σε αυτή την κυβέρνηση να συνεχίσει να κυβερνά ερήμην της Λαϊκής Βούλησης. Διότι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση δεν ψηφίζουμε μονάχα για να εκλέξουμε ευρωβουλευτές. Δεν ψηφίζουμε μονάχα για να εκλέξουμε τους καταλληλότερους δημάρχους και περιφερειάρχες. Σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση ψηφίζουμε για την ίδια τη ζωή μας. Ψηφίζουμε για το μέλλον του τόπου και του λαού μας. Το μέλλον των παιδιών μας. Δεν έχουμε απλά τρεις κάλπες μπροστά μας. Μπροστά μας έχουμε το μέλλον αυτού του τόπου. Και δεν μπορεί να κλείσουμε τα μάτια και τα αυτιά, δεν μπορεί να σταματήσουμε να καταλαβαίνουμε την κρισιμότητα αυτών των εκλογών, είτε με επιλογές που διευρύνουν την αποχή, την αποστράτευση, την απάθεια, είτε όμως και με επιλογές που σήμερα μας παρουσιάζονται μακιγιαρισμένες ως το καινούριο, ενώ δεν είναι τίποτα άλλο από στηρίγματα του παλιού που καταραίει, του διεφθαρμένου πολιτικού σκηνικού που καταραίει. Διότι ξέρετε, το παλιό δεν είναι πια ελκυστικό. Ντύνεται τη μάσκα του καινούριου, φοράει τη μάσκα του καινούριου για να γίνει ελκυστικό. Δεν θα ξεγελαστεί όμως ο λαός μας τούτη τη φορά. Και σας καλούμε όλους και όλες, είτε βρεθήκατε είτε όχι όλα τα προηγούμενα χρόνια στην κάλπη της αριστεράς, είτε συμφωνείτε είτε έχετε και ταλαντεύσεις ή αμφιβολίες ή διαφωνίες με το ΣΥΡΙΖΑ, να συνειδητοποιήσετε τώρα ποια είναι η δύναμη εκείνη που μπορεί, πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να φέρει τη μεγάλη πολιτική αλλαγή για τον τόπο και τον λαό. Είναι ζήτημα πατριωτικής, εθνικής, λαϊκής, κοινωνικής επιβίωσης. Δεν είναι θέμα αριστεράς και δεξιάς. Είναι ζήτημα Ελλάδας. Είναι ζήτημα προοπτικής επιβίωσης για το λαό μας. Και σας καλούμε
Σας καλούμε, φίλες και φίλοι, να κλείσετε τα αυτιά σας στους χυδαίους συκοφάντες, να κλείσετε τα αυτιά σας στα παπαγαλάκια των δελτίων των 8 που προσπαθούν να κάνουν τη μέρα νύχτα. Σας καλούμε να κλείσετε τις τηλεοράσεις και να βγείτε στους δρόμους, να βγείτε στη τοπική σας κοινωνία, να μιλήσετε με τους ανθρώπους, να τους πείσετε ότι τώρα είναι η ώρα να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Τώρα είναι η ώρα να δώσουμε ένα μάθημα σε αυτούς που μας έφεραν ως εδώ. Μην αφήσετε... Ενότητα και πάλι για τη μεγάλη αλλαγή και την ανατροπή που έχει ανάγκη αυτός ο τόπος μετά από 4 χρόνια λαϊλασίας και ολοκληρωτισμού. Προσπαθούν, φίλες και φίλοι, να δημιουργήσουν τεχνητά ψεύτικα διλήμματα. Τα πραγματικά διλήμματα όμως τα βάζει η ίδια η ζωή. Και το δίλημα που έχουμε μπροστά μας είναι αν θα συνεχίσουμε με σκυμμένο το κεφάλι, γονατιστή, ή αν θα σηκώσουμε το κεφάλι με αξιοπρέπεια και θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τη μοίρα μας. Αν θα υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας στη ζωή. Χθες στη Βουλή, σήμερα μάλλον στη Βουλή, ο Υπουργός των Οικονομικών, απευθυνόμενος στο σώμα, μίλησε για τα ιερά και τα όσια του λαού μας, που προσέξτε, τα ιερά και τα όσια του λαού μας δεν είναι το δικαίωμά του να ζει με αξιοπρέπεια, δεν είναι η δημοκρατία, η λαϊκή κυριαρχία που υπονομεύουν, δεν είναι η εθνική μας ανεξαρτησία που έχουν καταρακώσει υποθηκεύοντας το μέλλον της πατρίδας μας στις Τρόικες και στα Μνημόνια. Τα ιερά και τα όσια, λένε, είναι το νόμισμα, το χρήμα. Και βγήκε ο ήρωας της αντίστασης, το σύμβολο της αντίστασης των γενεών, ο ήρωας της εθνικής αντίστασης που ακόμα και σήμερα είναι όρθιος και δίνει μάχες για την περηφάνεια του λαού και της πατρίδας μας, την κοινωνική δικαιοσύνη, να τους απαντήσει και να τους πει, εσείς δεν έχετε ιερά και όσια, έχετε κάνει ιερά και όσια το χρήμα, ενώ ιερό και όσιο είναι η αξιοπρέπεια του λαού μας. Ιερό και όσιο είναι η εθνική μας υπερηφάνεια. Ιερό και όσιο είναι η δημοκρατία, η λαϊκή κυριαρχία. Ας τους δώσουμε λοιπόν την απάντηση που τους αξίζει στις κάλπες. Με μια ειρηνική επανάσταση. Να δώσουμε την απάντηση που τους αξίζει, διότι διακυβεύεται το μέλλον, οι ζωές των παιδιών μας, το μέλλον του ελληνικού λαού. Και το δίλημα σε αυτές τις εκλογές, φίλες και φίλοι, δεν είναι άλλο. Το δίλημα είναι ή με τα μνημόνια και τις κυβερνήσεις των μνημονίων, αυτοί που κατέστρεψαν δηλαδή τη χώρα, να συνεχίζουν να μας κυβερνάνε μέχρι το 2040, γιατί αυτός είναι ο στόχος τους, ή τώρα τη μεγάλη ανατροπή με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον ΣΥΡΙΖΑ που θα φέρει το λαό στην εξουσία, με τον ΣΥΡΙΖΑ που θα ανατρέψει τα μνημόνια, με τον ΣΥΡΙΖΑ που θα στείλει ισχυρό μήνυμα στην Ευρώπη της κυρίας Μέρκελ. Και αυτό είναι το μήνυμα και το δίλημα σε όλη την Ευρώπη. Γυρνώ με την υποψηφιότητά μου, τη μεγάλη τιμή που μας έκαναν τα κόμματα της αριστεράς στο πρόσωπό μου και στον ΣΥΡΙΖΑ, να με προτείνουν ως υποψήφιο για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γυρνάω όλη την Ευρώπη. Το κλίμα σε όλη την Ευρώπη έχει αλλάξει για την Ελλάδα. Κάποτε έλεγαν οι Έλληνες και τους κοιτάγαν σαν το μαύρο πρόβατο που ευθύνεται για την κρίση. Σήμερα κατάλαβαν οι Ευρωπαίοι, οι ευρωπαϊκοί λαοί, ότι χρησιμοποίησαν την Ελλάδα ως πείραμα και τον ελληνικό λαό ως πειραματόζω για να εφαρμόσουν αυτά τα βάρβαρα μέτρα και αργότερα να τα εξάγουν και σε άλλες χώρες. Έχουν καταλάβει ότι έρχεται η σειρά τους. Γι' αυτό τώρα τα μάτια όλων είναι στραμμένα εδώ. Και τα μάτια όλων είναι στραμμένα στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι στραμμένα σε εσάς που θα ψηφίσετε στις 18 και στις 25. Και καταλαβαίνει μέρα με τη μέρα, καταλαβαίνουν οι Ευρωπαίοι, ότι το δίλημα που έχουμε μπροστά μας
είναι ή με την γερμανική Ευρώπη της κυρίας Μέρκελ ή με την Ευρώπη της αλληλεγγύης και των λαών που ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά θέλουν να οικοδομήσουν. Έχουν όμως, φίλες και φίλοι, και οι αυτοδιοικητικές εκλογές τη σημασία τους. Έχει αξία να μιλήσουμε και για αυτές. Θα δώσουμε και εκεί σημαντικές μάχες στις 18 και στις 25. Δεν έχουμε να κάνουμε με εκλογές δεύτερης κατηγορίας. Κάθε θεσμός που είναι κοντά δίπλα στον άνθρωπο είναι για μας κεντρική πολιτική σκηνή. Και ας λένε κάποιοι ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν είναι κεντρική πολιτική σκηνή. Και γι' αυτό πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε να πετύχουμε και στην περιφέρεια και στους μεγάλους δήμους τη μεγάλη ανατροπή, τη μεγάλη νίκη. Ξέρετε, θα υπάρξουν πολλοί συνδυασμοί, δήμαρχοι υποψήφοι, περιφερειάρχες υποψήφοι, καμουφλαρισμένοι σε αυτή την εκλογική μάχη. Είτε από ντροπή να δηλώσουν ότι στηρίζονται από τα δύο κόμματα της καταστροφής, είτε επειδή πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν πιο εύκολα να ξεγελάσουν τον απογοητευμένο, τον οργισμένο λαό μας. Δήμαρχοι υποψήφοι και περιφερειάρχες υποψήφοι που δηλώνουν σήμερα ότι είναι ανεξάρτητοι. Αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αν εκλεγούν, αν καταφέρουν να εξαπατήσουν τους πολίτες και εκλεγούν, το βράδυ των εκλογών θα πανηγυρίζουν μαζί τους αυτοί που υπογράφουν με τα δυο χέρια τα μνημόνια. Το βράδυ των εκλογών θα πανηγυρίζει μαζί τους και ο κύριος Φούχτελ, ο οποίος είναι ο νέος υπερπεριφερειάρχης της πατρίδας μας, σε όλες τις περιφέρειες και σε όλους τους δήμους θα παίζει καθοριστικό ρόλο αν παραμείνουμε υπό την αιγίδα των μνημονιακών δυνάμεων. Πρέπει λοιπόν να αφήσουμε πίσω μας το πολιτικό προσωπικό που αφήνει πίσω του το παλιό παρικμασμένο πολιτικό σύστημα, διότι είναι το προσωπικό που ευχαρίστως όλα αυτά τα χρόνια συντάσσεται με τη διαπλοκή και σήμερα θέλει να επιβιώσει για άλλη μια φορά κλείνοντας συμφωνίες της τελευταίας στιγμής μαζί με τη διαπλοκή για να στηριχθεί στις επικείμενες εκλογές. Έχουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, πολίτες του Μενιδίου, σε ό,τι μας αφορά, έχουμε κάνει τις επιλογές μας. Έχουμε διαλέξει στρατόπεδο εδώ και χρόνια. Και έχουμε και πρόταση και πρόγραμμα. Και έχουμε και τα κατάλληλα πρόσωπα. Εδώ, στο Δήμο σας, τον υποψήφιο Δήμαρχο, τον Οδυσσέα τον Καμπόλη, που βγαίνει μπροστά με μια αυτόνομη ριζοσπαστική δημοτική κίνηση, που δημιουργήθηκε μέσα από τα σπλάχνα της τοπικής κοινωνίας με πρωτόγνωρες εκλογικές διαδικασίες, διότι αυτή είναι η διαφορά η δική μας με το παλιό παρικμασμένο πολιτικό σύστημα. Εμείς δεν δίνουμε χρήματα από την κορυφή. Τα χρήματα σε εμάς τα δίνει η βάση, τα δίνουν οι τοπικές κοινωνίες, τα δίνουν τα μέλη και οι φίλοι μας. Διότι τη δημοκρατία εμείς δεν την αντιλαμβανόμαστε ως μια λέξη μιας χρήσης, αλλά ως αξία την οποία αξιοποιούμε και σεβόμαστε τόσο στις εσωτερικές μας διεργασίες, όσο όμως και στις τοπικές κοινωνίες. Έχουμε λοιπόν τα κατάλληλα πρόσωπα, τις προτάσεις, τις θέσεις, το σχέδιο, το όραμα, κυρίως όμως την αποφασιστικότητα να συγκρουστούμε, διότι το Μενίδη χρειάζεται ένα δήμαρχο που θα μπορεί να λέει όχι στα σχέδια των μνημονιακών επιλογών και θα υψώνει ανάστημα για να υπερασπιστεί την πόλη, την ποιότητα ζωή και τους πολίτες του Μενιδίου. Έχουμε όμως και στο επίπεδο της περιφέρειας κάνει τις επιλογές μας. Γι' αυτό και στις 18 και στις 25, ιδίως στις 25, θα γιορτάζουμε διπλά και για τη μεγάλη νίκη στις ευρωεκλογές, αλλά και για τη μεγάλη νίκη της Ρένας της Δούρου, που για πρώτη φορά αριστερή, για πρώτη φορά γυναίκα περιφερειάρχης στη μεγαλύτερη περιφέρεια της πατρίδας μας. Διότι η Ρένα η Δούρου δεν ήταν μια επιλογή της τελευταίας στιγμής, αλλά μια επιλογή στρατηγικού βάθους. Ήρθε για να εκπροσωπήσει μια νέα γενιά στην κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί η περιφέρεια είναι κεντρική πολιτική σκηνή.
ήρθε να εκπροσωπήσει μια νέα αντίληψη στα πολιτικά πράγματα και στην αυτοδιοίκηση. Ήρθε για να μείνει, ήρθε για να νικήσει και χτυπάνε και παρολόγια και καμπάνες όταν το λέω. Σημάδι ότι θα νικήσει και θα είναι η νίκη όλων μας. Θα τη χαρούμε αυτή τη νίκη στις 25 του Μάη. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι η Ρένα δεν ήρθε για να κάνει ένα περίπατο, μια βόλτα ως τράνζιτ υποψήφιος για να πάει αλλού, αλλά ήρθε για να μείνει και να εκπροσωπήσει για χρόνια τα συμφέροντα των πολιτών της Αττικής, είναι ότι δεν σκέφτηκε λεπτό να αφήσει όποια προνόμια μπορεί να είχε, να αφήσει τη θέση της στη Βουλή, να παραιτηθεί για να δώσει αυτή τη μάχη, τη μάχη για το λαό της Αθήνας, τη μάχη για το λαό της περιφέρειας της Αττικής. Για να έχουμε την περιφέρεια που χρειαζόμαστε, που έχουμε ανάγκη για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της υποβάθμισης ποιότητας ζωής στην μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, πολίτες του Μενιδίου, είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε τους πολιτικούς σχετισμούς. Είμαστε αποφασισμένοι να τελειώνουμε με αυτό το κατεστημένο που μας κυβερνά και απομυζά από τη χώρα και από το λαό μας όλα αυτά τα χρόνια. Ό,τι και να κάνουν, όσο και αν προσπαθήσουν, όσο και αν επιχειρήσουν την εκτροπή από το Σύνταγμα, τον κανονισμό της Βουλής, το τελευταίο τους ανδραγάθημα, ξέρετε ποιο είναι? Αποφάσισαν σε αυτές τις εκλογές να δώσουν έκτακτη εκλογική οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση σε ένα κόμμα που δεν κατεβαίνει με το όνομά τους στις εκλογές, στο ΠΑΣΟΚ. 4 φορές μεγαλύτερη από ό,τι στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό είναι το τελευταίο τους ανδραγάθημα. Σε ένα κόμμα που χρωστάει 160 εκατομμύρια στις τράπεζες και θα τα χρεώσει στις πλάτες του ελληνικού λαού, και γι' αυτό αλλάζει όνομα και αλλάζει και αφημί για να μην πληρώσει αυτά τα χρήματα που χρωστάει στον ελληνικό λαό. Και αποφάσισε να του δώσουν 4 φορές περισσότερη εκλογική ενίσχυση από ό,τι στην αξιωματική αντιπολίτευση και 2 φορές περισσότερο τηλεοπτικό χρόνο. Εμείς τους προκαλούμε. Δώστε στο ΠΑΣΟΚ και στον κύριο Βενιζέλο 8 φορές περισσότερο τηλεοπτικό χρόνο. Όσο περισσότερο βγαίνει ο κύριος Βενιζέλος στην τηλεόραση, τόσο θα ανεβαίνουν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο θα μεγαλώνει η νίκη του λαού μας σε αυτές τις εκλογές. Έρχεται η ώρα του λαού μας και τα συνεταιράκια της διαπλοκής θα πάθουν μεγάλη νύλα στις 25 του μήνα. Θα δουν ένα εκλογικό αποτέλεσμα που θα τρίβουν τα μάτια τους. Διότι δεν ψηφίζουν οι εκφωνητές των δελτίων και οι δημοσιογράφοι, ούτε οι δημοσκόποι. Ψηφίζει ο λαός μας στις 25. Ας το πάρουν καλά χαμπάρι αυτό. Φίλες και φίλοι, είπα να κάνω χαιρετισμό, αλλά σας βλέπω και ενθουσιάζομαι και δεν θέλω να κατέβω από το βήμα. Πρέπει όμως να δώσουμε το λόγο στην αυριανή Περιφερειάρχη της Αττικής, στη Ρένα τη Δούλου. Εγώ λοιπόν ένα θα σας πω, ότι το χρέος μας θα το κάνουμε και θα νικήσουμε και θα ανατρέψουμε αυτό το σάπιο κατεστημένο και θα χτίσουμε μια νέα Ελλάδα. Σας θέλουμε δίπλα μας, στον δρόμο, στις κάλπες, στη μεγάλη ανατροπή, για να έχουμε τη μεγάλη νίκη του λαού μας, να φύγουν μια ώρα αρχίτερα, να ανοικοδομήσουμε την πατρίδα μας. Γεια σας, καλή δύναμη, καλούς αγώνες, γεια σας.